Εντάξει, όταν δουλεύεις πολύ, αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά εδώ. Θα ήθελα να το συνδυάσω όμως και με νίκη, φαντάζομαι. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και η νίκη της ομάδας. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα. Θα είναι και στα play-off. Και το πιο σημαντικό σήμερα, τη δεδομένη στιγμή, είναι ότι δεν χάσαμε. Δεν χάσαμε το παιχνίδι. Ανεξάρτητα του αν είναι ή όχι ο Πας στα play-off, φαίνεται ότι όποια ομάδα και αν είναι μαζί μας, φαίνεται Παναθηναϊκό, είναι τρεις ομάδες που στην παρούσα φάση θα πρέπει να πατούν καλύτερα από το Πας. Συμφωνείς αυτό? Ναι. Ναι. Τουλάχιστον θεωρεί ότι πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα και αν προλαβαίνει ενός play-off. Σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Πρέπει να βελτιωθούμε. Κυρίως γιατί είμαστε μια ομάδα με πολύ υψηλούς στόχους και πρέπει να είμαστε μια ομάδα με πολύ υψηλούς στόχους. Συνεπώς πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση και πρέπει να βελτιωθούμε. Καιρός περνάει, τα MVP έρχονται ένα από το άλλο. Κάποια συζήτηση είναι μια ερώτηση που γίνεται σχεδόν κάθε μέρα τις τελευταίες εβδομάδες. Προσπαθώ εγώ από την πλευρά μου αυτό που προσπαθώ να κάνω συνεχώς είναι να μένω συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, να προπονούμαι σωστά κάθε μέρα, να μπορώ να δίνω το 100% και θα δούμε όταν θα έρθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη για την ερώτηση. Ξανά. Φτάνει, βέβαια. Ο ίδιος είναι διατεθειμένος να περιμένει όσο χρειαστεί το πάω, γιατί διαβάζουμε ότι κάτω σε πάτη συμπαθέρον. Αυτό δεν στο ρώτησα, βέβαια. Εσύ, ναι, είναι η δεύτερη φορά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα έρθει κάποια στιγμή, όπως σας είπα, που θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, γιατί είναι το μέλλον, ας πούμε, η καριέρα. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Απλά θέλω όταν θα πάρω αυτή την απόφαση να είμαι όσο δυνατόν πιο ήρεμος.